κάνετε, είστε καλά. Καλημέρα από το Λίμπερο. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστούμε πολύ για την προώθηση του πολύ σημαντικού αυτού σκοπού που και εμείς θέλουμε να προωθήσουμε μέσα από τον αγώνα του Σαββάτου. Πείτε μας δύο λογάκια. Καταρχήν, εντάξει, δεν συνηθίζουν οι δικηγόροι, παίζετε μπάλα στα δικαστήρια συνήθως, τώρα θα παίξετε και στο γήπεδο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εκτός από τα δικαστήρια παίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια κανονικά μπάλα και στα γήπεδα. Έχουμε πολύ οργανωμένες ομάδες ποδοσφαίρου και υπάρχει από τη δεκαετία του 80 ακόμα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων. Μάλιστα, το ωραία. Οποίο μάλιστα έχει και πολύ καλό επίπεδο, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε γενικά μέσα από την κοινωνική, πολιτική και αθλητική δράση του Συλλόγου είναι ότι οι δικηγόροι, ο δικηγορικός σύλλογος δεν είναι αποκομμένος από την κοινωνία, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και έχει τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανησυχίες με όλους. Το ίδιο επίσης θέλω να πιστεύω ότι συμβαίνει και με το δικαστικό σώμα. Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι που γίνεται, ο φιλικός αυτός αγώνας, είναι μεταξύ των ομάδων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της ομάδας των δικαστών και εισαγγελέων Ελλάδος. Και ο σκοπός, ο οποίος είναι ένας σκοπός που θέλουμε να προωθήσουμε και να αναδείξουμε σαν δικηγορικός σύλλογος, είναι αυτός της δωρεάς μυελού των οστών. Είναι ένας πολύ σημαντικός σκοπός. Είναι μια διαδικασία, οφείλω να πω, γιατί και εγώ την έχω κάνει πρόσφατα, πάρα πολύ εύκολη, μέσα από την οποία μπορούμε πραγματικά να σώσουμε κάποια ζωή. Νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν ότι και ο δικηγορικός σύλλογος είναι κοντά στην κοινωνία και δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει και η αγαστή συνεργασία δικηγόρων και δικαστών στο κομμάτι όχι μόνο των δικαστηρίων και των αιθουσών των δικαστηρίων που είπατε και εσείς, αλλά και γενικότερα. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό. Τι σημαίνει δωρεά μυελού των οστών για έναν πολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνω και πού θα βοηθήσω αν το κάνω αυτό? Ναι, ναι, θα σας πω. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Γίνεται ίσα ίσα η λήψη ενός δείγματος από το σάλιο με μια μπατονέτα. Έτσι είναι μια διαδικασία που μην ακούει κάποιος και νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό. Δεν είναι ούτε καν σαν να κάνεις εμβόλιο, καμία σχέση. Ίσα ίσα δίνεις ένα ελάχιστο δείγμα από το σάλιο σε μια μπατονέτα. DNA αυτό, δηλαδή. Αυτό αρκεί. Ακριβώς. Με βάση αυτό τηρείται μια σχετική τράπεζα με τα στοιχεία αυτά και εφόσον βρεθεί ο συμβατός δότης, γιατί αυτή είναι η δυσκολία, είναι σπάνιο το να καταφέρεις να βρεις το συμβατό δότη, γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει μεγάλη βάση, μεγάλη τράπεζα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια σε κάποιον συνάνθρωπό μας, σε κάποιο παιδί, σε κάποιον άνθρωπο που θα έχει μια σοβαρή ασθένεια. Μιλάμε για λευκαιμία, για αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος δότης. Έτσι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικός ο σκοπός. Φανταστείτε δηλαδή να βρεθεί κάποιος συνάνθρωπός μας να ακούσει ότι θα μπορούσε με μια πολύ απλή διαδικασία να σώσει τη ζωή ενός παιδιού. Νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Και ο λόγος που δεν το κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς είναι ότι πολύ απλά δεν το γνωρίζουμε. Όπως το λέτε είναι. Ακριβώς. Και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα, επειδή έχει και την διαδραστικότητα, αλλά έχει και μπαίνει στα σπίτια όλων μας, νομίζω είναι μια καλή αφορμή για να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα. Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι μια πολύ καλή αφορμή για να το κάνουμε γνωστό, να προσελκύσουμε τον κόσμο και να διαφημίσουμε πραγματικά ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Ωραία. Σας λέω και πάλι ότι μέσα από αυτό. Κυρίως είναι ο σκοπός, αλλά είναι και η δική μας η πρόθεση σαν δικηγορικός σύλλογος με τέτοιες παρεμβάσεις να δείξουμε ότι και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας και θέλουμε να βοηθήσουμε σε αντίστοιχα ζητήματα. Το Σάββατο το παιχνίδι, 1 και 4. Το Σάββατο, 1 και 4, είναι προσκεκλημένοι όλοι οι φορείς της πόλης και νομίζω ότι θα έχει και πολύ ενδιαφέρον σαν... σαν αγώνα. Τώρα έτσι, τι θα γίνει, θα κλωτσάτε τους δικαστές ή θα τους αφήνετε να περνάνε για να βγάλουν ευνοϊκές αποφάσεις μετά, τι θα γίνει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Αλλά όχι, μέσα στο γήπεδο, όπως ξέρετε, όπως λένε και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ναι, μπορεί να είμαστε φίλοι εκτός αγώνα, αλλά για τα 90 λεπτά του αγώνα είμαστε αντίπαλοι. Ναι, αλλά άμα τη Δευτέρα πάτε να δικάσετε και είναι ο δικαστής που έφαγε την κλωτσιά, τι γίνεται? Εντάξει, εκεί είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα θεματάκι, αλλά ελπίζω ότι θα το ξεπεράσουμε στα πλαίσια της ευγενούς άμυλας. Ωραία. Ωραία, ωραία. Άρα το ραντεβού είναι το Σάββατο 1 και 4 στο Καφτανζόγλιο. Εγώ να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ να συνεχίσετε παρόμοιες δράσεις. Εμείς εδώ στο Λίμπερο είναι ανοιχτό το βήμα. Όποτε υπάρχουν παρόμοιες δράσεις, να σας βοηθήσουμε όπως μπορούμε από την πλευρά μας. Θα χαρούμε να τα πούμε εκεί από κοντά. Σάββατο 1 και 4 στο Καφτανζόγλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά.